Και να καλωσορίσω εδώ στα στούντιο του Στελέχους Ναυτεμπορικής στον Πειρισσό τον κύριο Χρήστο Ιωαννίδη, το πιστοποιημένο στέλεχος της Καραμανόφ Χρηματιστηριακής. Αγαπητέ Χρήστο, καλώς ήρθες. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν είσαι στους τελευταίους αδιούχους του Αυγούστου, ήσουν στους αδιούχους του Ιουλίου. Εγώ παραδοσιακά είμαι αδιούχος του Ιουλίου. Αφού σε βρήκαμε παραμονή 15 Αυγούστου και ήρθες, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Λοιπόν, θες να κάνεις ένα σχόλιο για την ιστορία των πυρκαγιών, το οποίο εντάξει, το φτάνει πλέον μέσα στην ίδια την πόλη. Αρχικά να αναφέρω, να θυμίσω, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει και ακόμα και στον αέρα, ότι μένω στο Διόνυσο. Μένεις στο Διόνυσο. Α, πότε έχεις απευθείας, για πες. Αν και είμαι στα χαμηλά. Είμαι χαμηλά κινδύνεψε το σπίτι. Όχι, δεν κινδύνεψε. Είμαι στο κομμάτι της, για όποιον ξέρει την περιοχή, στο κομμάτι της δροσιάς. Αραιά δροσιά. Okay, αλλά είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Είναι καθημερινά. Εγώ δεν είμαι παραδοσιακός κάτοικος περιοχής. Δεν έχω μεγαλώσει εκεί. Είναι τα τελευταία 5 χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια που βρίσκομαι εκεί πέρα, πρέπει να έχει στην ευρύτερη περιοχή. Η περιοχή δεν έχει πληγεί ποτέ. Δεν έχει γενικά πληγεί ποτέ. Συγκεκριμένη που είμαι εγώ. Αλλά πρέπει να έχω αντιμετωπίσει 5-6 πυρκαγιές. Τι λες. Βάρη μπόπι, δύο φορές σταμάτα, η φετινή. Ναι. Και νομίζω και μία φετινή της σταμάτας. Πάντως για πρώτη φορά έφτασε η φωτιά, μπήκε μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης. Αυτό ναι, είναι νομίζω τρομερό. Στην Πεντέλη έχει ξανασυμβεί. Ναι, ναι, okay. Η Πεντέλη θυμηθήκαν οι παλιοί βέβαια το 81 που και εγώ ήταν η Κηφισιά, επί Πρωθυπουργίας Ράλλη. Τότε ναι, που ανακαλύψαν τα κουκουνάρια που κάνουν αυτή τη μεγάλη εκτόξευση και τα λοιπά. Πάντα πάμε, καθυστερούμε λίγο να τα ανακαλύψουμε. Αλλά όπως μας έλεγε πριν και ο καθηγητής ο κύριος Γέμπτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, καμία οργάνωση. Καμία. Μένουμε μόνο στα έτοιμα κονδύλια. Να μοιράσουμε κονδύλια, επικοινωνία. Ναι, και νομίζω ότι. Εντάξει, δεν έχει σχέση βέβαια με το λόγο που μου έχει προσκαλέσει εδώ πέρα. Νομίζω ότι έχουμε υιοθετήσει και μια λάθος στρατηγική, έτσι όπως το νιώθω, ότι τα τελευταία χρόνια γενικά. Την πυρκαγιά την περιμένουμε. Αυτό είναι. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, δεν μ' αρέσει αυτό ότι όλοι κρίνουμε τα πάντα. Προφανώς δεν ξέρω, προφανώς το λέω έτσι. Χαλαρή συζήτηση. Νομίζω όμως ότι το να περιμένεις την πυρκαγιά, το να φτάσει στο οικιστικό κομμάτι είναι λάθος. Πρώτα απ' όλα δυναμώνει. Ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς. Άνθρωποι που ασχολούνται, που είναι χρόνια γιατί πηγαίνουν στην περιοχή και από φίλους που είχα στην περιοχή και γενικά μου αρέσει το κομμάτι του δάσους. Και μπαίνουμε και μέσα στο δάσος και τα λοιπά και περπατάμε και με ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολλά χρόνια, είναι και σε εθελοντικές ομάδες και σε πυρασφάλειες και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα δηλαδή τους φαίνεται σωστό. Σύν ότι ποτέ δεν υπάρχει καμία προστασία, για παράδειγμα το κομμάτι το ψηλά του Διονύσου που πέρασε η φωτιά και πήγε στην Πεντέλη και ξαναγύρισε και κόντουσε να ξαναμπεί στο Διονύσο. Το κομμάτι το συγκεκριμένο εκείνο, ενώ είναι καμένο, είναι το μόνο κομμάτι το έτσι, χοντρά κομμένο της ευρύτερης περιοχής, που οδηγεί σε περιοχές φουλ εκκυστικές. Δηλαδή, επόμενη μια μεγάλη πυρκαγιά που μπορεί να μπει δροσιά, άνοιξη, Άγιο Στέφανο κτλ. Θα γίνει χαμός. Ένα περίεργο λόγο εκείνο, δεν μπορώ να καταλάβω σε εκείνο το βουνό η απορία μου γιατί δεν παίρνετε κάποιο μέτρο. Δηλαδή, αφήνουν πέραση φωτιά στην Πεντέλη, μετά έχει ξαναγύρει στο Διόνυσο κτλ. Ξέρετε, συντονισμού είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Τελευταίο πνεύμονο πολλά λάθη, μακροχρόνια λάθη. Και μετά μην απορούμε γιατί έρχονται οι πλημμύρες το χειμώνα και όλα αυτά τα οποία. Μπορώ δηλαδή να πω κάτι τελευταίο χαρακτηριστικό, ότι μπαίνοντας με φίλους και τα λοιπά μέσα σε δάση και περπατώντας και τα λοιπά, είναι εντυπωσιακό ότι βλέπεις παντού σκουπίδια. Αυτό είναι, δεν μαζεύονται τα σκουπίδια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι σοκαριστικό. Και τα παίρνει ο κόσμος στους δήμους και σου λέει εντάξει θα το κάνουμε, το έχουμε βάλει. Νομίζω ότι είναι ένα χαοτικό πράγμα, δηλαδή μπορείς να περπατάς. Στη Ραπεντόσα που είναι ο καταράκτης που έχει και τα λοιπά, μπορεί να περπατάς προς το. Που είναι γενικά από την περιοχή που την προσέχουν πάρα πολύ και οι κάτοικοι και αυτοί που την υψίζουν. Μπορεί να περπατάς ξαφνικά να βρεις σακούλες, σκουπίδια πεταμένα από εδώ. Ναι, πάνε και τα πετάνε. Εντυπωσιακό, εντάξει, οκ. Okay. Σου λέει κάποιος, θα βρει να τα μαζέψει, το γνωστό. Το γνωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Ένα χρηματιστήριο το οποίο δείχνει ανθεκτικότητα. Χθες είχαμε την τρίτη διαδοχή ανωδικής συνεδρίας. Οι τράπεζες βέβαια είναι αυτές που τραβάνε, όπως λέμε, στην λαϊκή διάλεκτο το κάρο της αγοράς. Τι βλέπεις τώρα από την αγορά, έγινε αυτό το κράχ την περασμένη Δευτέρα, 5 Αυγούστου. Έγινε το κράχ της περασμένης Δευτέρας. Το οποίο μας πήρε και μας σήκωσε, γιατί εμείς πάντα μας πήρε και εσύ, μας είμαστε στην υπερβολή, είμαστε πρώτοι. Είμαστε προς την υπερβολή. Κάποιοι αποδίδουν την πτώση αυτή και σε τεχνικούς λόγους της άρσης των ειδικών διαπραγματευτών στα παράγωγα. Θεωρούν ότι έχει επιδεινώσει την πτώση που θα γινόταν, δεν έχει σημασία. Γενικά η περίοδος που είμαστε Αύγουστος και κυρίως το Σεπτέμβρη. Επειδή, όπως είπα παραδοσιακά, είμαι αδιούχος του Ιουλίου και Αύγουστο είμαι πάντα στο γραφείο, νιώθω είναι κάτι σαν τεζαβού. Δηλαδή, νομίζω ότι κάθε χρόνο κάνουμε μια συζήτηση. Αύγουστος είναι ένας μίζερος μήνας. Εντάξει, και για αυτούς τους λόγους είναι καρδιά του καλοκαιριού κτλ. Ο Σεπτέμβρης είναι ένας δύσκολος μήνας χρηματιστήριο. Βέβαια. Είναι με βάση τα επίσημα στατιστικά. Σεπτέμβριος Μάρτης. Είναι από τους πιο δύσκολους μήνες χρονιάς. Δηλαδή, θεωρώ ότι το δίμηνο Αύγουστο-Σεπτέμβρης, όπως από την αρχή το έλεγα ότι. Και φαίνεται και από τα στατιστικά ότι θα είναι μια περίεργη περίοδος. Νομίζω θα συνεχίσει έτσι και
Μακάρι να διαψευστούμε, δηλαδή είναι το πιο ευχάριστο πράγμα να διαψεύεσαι όταν βλέπεις ότι δεν θα πάει καλά η αγορά και σου κάνει την έκπληξη, αλλά νομίζω ότι για την παρούσα φάση και για το επόμενο δίμηνο η αγορά έχει δει τα υψηλά της. Ναι, νομίζω δηλαδή είναι πολύ. Δύσκολα θα επαναπροσεγγίσει δηλαδή, τις 1500 μονάδες. Μακάρι να τις επαναπροσεγγίσει, δύσκολα θα τις ξεπεράσει. Ναι. Θεωρώ ότι το επόμενο δίμηνο η αγορά θα παλέψει να κρατηθεί. Για μένα θα είναι επιτυχία να κρατηθεί πάνω από τη στήριξη που δοκίμασε προσφάτως του 1370-1350. Αν μείνει πάνω από αυτή τη στήριξη, νομίζω η κατάσταση παραμένει πλήρως ελεγχόμενη. Και αν επικαλεστούμε, αν και φέτος έχουμε τις αμερικανικές εκλογές, τα στοιχεία της εποχικότητας, νομίζω ότι μετά από ένα παραδοσιακά δύσκολο, μίζερο, όπως θέλει να το χαρακτηρίσει κανείς χρηματιστηριακά, Αύγουστο-Σεπτέμβρη, νομίζω θα έρθει η περίοδος που κάθε χρόνο δίνει τα καλύτερα κέρδη, περίπου από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Τι είναι αυτοί οι καταλήτες που μπορούν να κρατήσουν την αγορά στα επίπεδα των 1400 για σένα αυτή τη στιγμή, μπορούν να τη συντηρήσουν? Το βασικό για μένα αυτή τη στιγμή είναι η αποφυγή κάποιας πολύ αρνητικής έκπληξης από τη διεθνή δισογραφία. Ναι. Από την εγχώρια δισογραφία. Δηλαδή, η πιθανή αναζωοπήρωση περαιτέρω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αυτό είναι αρνητικό. Σίγουρα είναι πάντα τα one-off. Αν και οι αγορές δείχνουν ότι το χωνεύουν. Το χωνεύουν. Απλώς επειδή έχουμε ζήσει πολλά, πάντα πρέπει να είμαστε φυλακτικοί. Δηλαδή, θέλω να είμαι ειλικρινής. Πάντα το λέω για παράδειγμα προσωπικό, δηλαδή, ότι τον Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου του 20 που ήταν η πανδημία, τον υποβάθμιζα τον κίνδυνο. Ναι, ναι. Δεν το αρνηθώ δηλαδή. Περισσότερο, αλλά το λέω για μένα. Δηλαδή, όποιος με ρωτούσε, αν μου έλεγε κανείς αν μπορούσα να προβλέψω τα γινόταν το Μάρτιο του 20, θα του έλεγα με τίποτα. Και είδαμε τι έγινε το Μάρτιο, που ήταν μια από τις μεγαλύτερες πτώσεις που γίνει ever. Σωστά. Ενδεχομένως μεγαλύτερη από την Lehman Brothers, στην εποχή της Lehman Brothers. Επομένως, okay, να μην συμβεί κάτι πολύ απρόπτο. Νομίζω αν δεν συμβεί κάτι πολύ απρόπτο, είμαστε σε καλή τροχιά. Ναι. Δεν έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα ή οι συγκεκριμένες βγάζουν καλά αποτελέσματα. Μείνουμε λίγο στο εξάμηνο. Δείχνουν ότι έχουν την ίδια δυναμική, όχι βέβαια την ίδια του 23, αλλά δείχνει ότι διατηρείται και το 24. Ναι, είναι μια χαρά τα αποτελέσματα. Και χωρίς έκτακτα κέρδη. Είναι μια χαρά τα αποτελέσματα. Όταν ξεκινούσε η χρονιά του 24, αν πάμε στον τραπεζικό κλάδο που τον πιστεύω χρηματιστικά μετά από πάρα πολλά χρόνια και το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ πέρα, τα αποτελέσματα για μένα είναι καλύτερα τη φετινή χρονιά από ό,τι περίμενα. Και η αναθεωρήση των στόχων προς τα πάνω είναι πάρα πολύ καλό σημαντικό. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι δικαιολογούν μεγαλύτερες αποτιμήσεις, υπομονή από τους απλούς επενδυτές, δηλαδή, okay, δεν αγοράζουμε και την επόμενη μέρα, μακάρι να συμβεί. Okay, κάποιες φορές συμβαίνει, όπως τύχει κάποιο γεγονός και να πάει κάτω τις αγοτιμές. Αλλά νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Δηλαδή, από τις τρέχουσες τιμές που είναι και μάλιστα σε κάποιες καλές περιπτώσεις μετοχών, έχει γίνει μια σοβαρή διόρθωση. Δηλαδή, μπορώ να αναφέρω παραδείγματα με τα γνωστά disclaimer, όπως για παράδειγμα το παράδειγμα της Jumbo, το παράδειγμα της Motor Oil που ανακοινώθηκε ότι βγαίνει από τον MSCI. Αυτό πώς σου φάνηκε? Το ψιλοπεριμέναμε. Αλήθεια? Ναι, για τεχνικούς λόγους. Όχι ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ναι, ούτε κάποιο αποθυμένο από τον MSCI που μας έχει ρίξει. Όχι, να διευκρινίσουμε ότι οι αλλαγές των μετοχών που μπαίνουν και βγαίνουν ειδικά στον MSCI είναι. Απόλυτα. Είναι ποσοτικά κριτήρια. Έτσι. Δηλαδή, έχεις κάποια κριτήρια, γι' αυτό δεν μπήκε και ο Τιτάνας. Ναι, ναι. Υπήρχε μία περίπτωση να μπει ο Τιτάνας, δεν το κατάφερες αυτή. Νομίζω σε κάποια επόμενη αναθεώρηση θα ξαναμπεί και θα γίνει 10. Απλώς η Motor Oil, Χρήστο, ήταν πολύ σύντομη παρουσία της. Δηλαδή μπήκε το Φεβρουάριο, ξαφνικά τώρα την πετάει έξω. Okay. Συμβαίνουν, δεν είναι. Συμβαίνουν αυτά. Έκανε λίγο, έκανε στην αγορά. Έκανε, δεν το περίμενε. Ήταν και ο φόρος. Ο ενεργειακός, κυβέρνησης, τα 300 εκατομμύρια. Το έκτακτος, πήγε και πέρσι, μπήκε και φέτος. Ναι, ναι. Αυτό ενοχλεί. Αυτό έχει ενοχλήσει, ξέρω, πάρα πολλά γραφεία, πάρα πολλούς θεσμικούς. Αν μη τι άλλο, όταν ένα φόρο, μην το κάνουμε στον έμφυα. Και θεωρώ ότι είναι και, αν και είναι σίγουρα πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι άδικος φόρος στα δύο δηληστήρια με την έννοια ότι στον τρόπο απολογισμού του φόρου συμπεριλαμβάνει τη τραγική χρονιά του 20. Σωστά. Δηλαδή τους βγάζεις ένα μέσο. Είχε καταρρεύσει τελείως η κατανάλωση. Είχε ζημιές, ναι, ναι. Ρεκόρ ζημιές. Δηλαδή δεν είναι θέμα, επειδή βγάζεις το φόρο με βάση το μέσο όρο κερδοφορίας, όταν πας και συμπεριλαμβάνεις την πιο δραματική χρονιά και πας και την φορολογείς, ουσιαστικά βγάζεις υπερκέρδος υπερβολικό, πέρα από το κομμάτι που όλοι συζητάνε ότι ένα μεγάλο μέρος των εσόδων έρχεται από το εξωτερικό. Σωστά. Δεν σωστά. Είναι χώρα. Δηλαδή, πας φορολογείς μια επιχείρηση που έχει εξαγωγές, ναι, και σε μια χώρα που έχει ανάγκη τις εξαγωγές, αν μη τι άλλο, το εσωτερικό, ναι, ναι, είναι αυτό που είναι. Τι βλέπεις τώρα με τα επιτόκια? Οι συνεδριάσεις είναι του Σεπτεμβρίου, ο Αύγουστος δεν έχει συνεδριάσει ούτε από Εκουτού ούτε από ΦΕΔ. Έχουμε 10, ναι, στις 12 είναι η Εκουτού, 17 είναι η ΦΕΔ. Θα έχουμε μειώσεις? Νομίζω γενικά θα πάμε σε πολύ μικρές και δειλές μειώσεις. Δειλές μειώσεις από εδώ και πέρα. Το φοβούνται, δεν μπορούν τον πληθωρισμό να. Το φοβούνται, ναι. Το φοβούνται. Δεν νομίζω ότι ο πληθωρισμός είναι έτσι απλό το θέμα. Σήμερα έχει Αμερική, έτσι, έχει τον Ιούλιο σήμερα. Σήμερα έχει τον Ιούλιο, ναι. Το οποίο θα είναι λίγο τσιμπημένο.
Η λογική λέει οι μέσες προβλέψεις των αναλυτών είναι που ασχολούνται περισσότερο με το ζήτημα, αλλά θα είναι λίγο τσιμπημένο. Μπαίνουν το κομμάτι ανεργιακά, πρέπει να δει κανείς και το κομμάτι με τα ενεργειακά και χωρίς τα ενεργειακά. Θα είναι τσιμπημένος. Ο πληθωρισμός δεν υποχωρεί εύκολα. Ο πληθωρισμός δηλαδή το θεωρώ πολύ δύσκολο να επανέλθει σε παλιότερα επίπεδα που ξέραμε για αρκετούς λόγους. Ναι. Και μια συζήτηση τώρα πόσο θες να αποκλιμακώσεις τον πληθωρισμό μετά από ένα σημείο. Μην ξεχνάμε ότι ο πληθωρισμός χώρες με χρέος μεγάλο, κάποιες φορές, αν είναι ελεγχόμενο το ύψος του πληθωρισμού, τον βοηθάει. Ναι. Και τη χώρα μας ο πληθωρισμός, αν και έχει κάνει ζημιά στα νοικοκυριά, βέβαια, και φαίνεται από το ότι ενώ παρόλο τις ονομαστικές αυξήσεις, τα πραγματικά εισοδήματα μειώνονται. Με βάση τα επίσημα στατιστικά, ήμασταν η μοναδική χώρα. Χθες νομίζω βγήκαν τα στατιστικά. Ναι, του ΟΑΣΑ. Ναι. Του ΟΑΣΑ, αλλά νομίζω ότι σαν χρέος η ύπαρξη πληθωρισμού βοηθάει. Γιατί ανεβάζει το ονομαστικό ΑΕΠ και την ίδια ώρα μειώνει το λόγο. Σε φοβίζει η εικόνα των εξαγωγών πλέον και τη μεταποίηση που αρχίζει και παίρνει την κατηούσα και δείχνουν σημάδια όπως και το 9 όταν ξεκινούσε ο εφιάλτης των δεκαετούς κρίσης. Εγώ δεν πιστεύω, δεν νιώθω. Δηλαδή συνεχίζουν για το πιο απλά να δουλεύουμε με το ίδιο σύστημα τη κατανάλωση και τη χρέωση. Ναι, δεν έχει αλλάξει. Δεν νιώθω ότι έχει αλλάξει κάτι. Πάλι στα τέσσερα προϊόντα τα τρία είναι εισαγόμενα. Δεν είναι θέμα μιζέρια ή καταστροφολογίας. Δεν μπορεί να αλλάξει το μοντέλο, λες, το παραγωγικό. Δεν πρόκειται να αλλάξει το μοντέλο του παραγωγικού. Πώς θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, τα λόγια με τις ευχές. Δεν αλλάζουν αυτά. Αλλά η κυβέρνηση αυτό δεν είναι ο ρόλος της. Δηλαδή αντιμάχεται τον εαυτό της. Οποιαδήποτε κυβέρνηση αυτό είναι ο ρόλος της, θεωρώ ότι είναι τώρα είναι μια συζήτηση που δεν έχει αρχή και τέλος. Είναι ένα πολύ βαρεθή διαρθρωτικό πρόβλημα της χώρας. Ναι. Μια χώρα με ένα, αν μη τι άλλο, τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Καλά, αυτό ήδη φαίνεται παντού. Το λέμε πλέον, έχω δηλαδή άποψη μόνο εδώ και αρκετά χρόνια, ότι κανείς δεν έχει αντιληφθεί το σοβαρότητα του προβλήματος. Καμία χώρα χωρίς πληθυσμό δεν πάει καλά. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και θες μετάγγιση εργαζομένων και πληθυσμού από άλλες χώρες. Ένας απλός. Εδώ υπήρχαν αναλύσεις. Δεν μπορείς σε διακόπτω να περιμένεις να γεννήσεις σημερινή γενιά και να περιμένεις αύξηση πληθυσμού σε 20 χρόνια για να μπορείς να βρεις εργασία. Μα δεν πρόκειται. Δεν είναι από το δημογραφικό δεν. Το lifestyle λέει όχι πάνω από ένα παιδί για να διατηρήσεις. Και το lifestyle και όσο αποδυναμώνεται η βάση της πυραμίδας. Έτσι. Τόσο μειώνεται ο αριθμός των γεννήσεων. Okay, και μετά μιλάμε γιατί δεν βρίσκουν εταιρείες εργαζομένους, εξειδικευμένους κιόλας και τα λοιπά σε όλους τους χώρους. Αυτό είναι ένα διεθνές πρόβλημα ακόμα και σε χώρες που έχουν, εντάξει, αν ξέρω, χώρες ακραίες, αλλά και στις ΗΠΑ που επίσημα νομίζω δεν έχει δημογραφικό. Ναι. Και εκεί υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Αυτό είναι μια εποχή, αλλαγή εποχή στάσεων κτλ. Αλλά όσο αφορά σας λέω τη χώρα, την ελληνική, νομίζω, την Ελλάδα, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ναι. Δεν πάει άσχημα η οικονομία. Καλά, σίγουρα. Υπάρχει και τα δεδομένα, εντάξει. Υπάρχει όμως το δημόσιο χρέος δεν μειώνεται με το ρυθμό που θα έπρεπε, αγαπητέ Χριστό. Το 32 θα βγαίνει στις αγορές σε διακόπτω να πας 16 και 17 και 18 δις. Ναι, εντάξει, έχει κίνδυνο. Και δεν ξέρεις τι επιτόκιο θα έχεις τότε, ενώ τώρα βγαίνεις για 6 και 7 δις. Εντάξει, το δημόσιο χρέος γενικά δεν πηγαίνει άσχημα. Όπως και το πρωτογενές αποτέλεσμα. Θα έπρεπε όμως περισσότερο να το έχεις μειώσει. Okay. Θεωρώ ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι με την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Ναι, εκεί και θεωρώ επίσης τεράστιο πρόβλημα, όχι σαν εργαζόμενος ή σαν λαϊκισμό, αλλά θεωρώ τεράστιο πρόβλημα το ύψος των πραγματικών αποδοχών στην Ελλάδα. Ναι. Εκεί πού το αποδίδεις. Μικρές εταιρείες, μια ανταγωνιστική. Το αποδίδω κυρίως στις έρευνες που έχουν βγει και τελευταία. Πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Πάρα δηλαδή, ότι και φέτος θα φύγουν πάνω από 200.000 συνταξιούχοι. Διάβαζα προσπαθώντας να έρθουν. Ένα πάρα πολύ μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων. Όσο πιο μικρή είναι η επιχείρηση, τόσο πιο δύσκολο είναι να προσαρμοστείς και να υπάρξουν πραγματικές αυξήσεις. Ήρθε συνάδελφος Γερμανός και βρήκε φοβερή ότι στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο 4 επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων πάνω από 10.000. Ναι, ναι. Και οι καλές επιχειρήσεις, εγώ το έχω πει εδώ και καιρό, είναι 220 καλές επιχειρήσεις. Ναι, μεγάλες που μπορούν και πληρώνουν. Και εκ των οποίων πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις είναι και επιχειρήσεις που απασχολούν ανθρώπους λόγω φύσης δουλειάς χαμηλών δεξιοτήτων και τα λοιπά. Χαμηλών αποδοχών. Αποδοχών, ναι, εντάξει. Είναι δηλαδή θέματα. Τώρα, όσο αφορά το χρηματιστήριο, για να κλείσουμε. Κάναμε μεγάλη παρέτηση, θα έλεγα ότι. Εγώ θα έλεγα οι επενδυτές να δείξουν πίστη. Το λέω πάντα στο long term, στη μακροπρόθεσμα ανωδική τάση που έχει αγορά. Το χρηματιστήριο είναι καλές και αποτιμήσεις ελκυστικές. Ξέρω ότι πάντοτε θεωρητικά ένας που ασχολείται με το χρηματιστήριο, ο επαγγελματής, πολλές φορές το λέει αυτό. Ναι. Δεν συνηθίζω να το λέω πάντα. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που λέω μακριά από το χρηματιστήριο. Στη συμπροκειμένη θεωρώ ότι δεν είναι κακές οι αποτιμήσεις. Να δείξουν λίγο πίστη, να μην κοιτάνε καθημερινά τις αποτιμήσεις.
Εκτιμώ ότι το επόμενο δίμηνο δεν θα είναι εύκολο. Ναι. Μακάρι να διαψευστούμε σε αυτό, θα είναι ευχάριστο. Και να εκμεταλλευτούν οι επενδυτές κάποιες διορθώσεις που έχουν γίνει σε μετοχές. Έχουν γίνει καλές διορθώσεις. Δηλαδή, 25-30% κάποιες μετοχές που χάνονται ψηλά με όρους αποτίμησης. Κάποιες φορές ναι, μένει η πτώση από κάποια ψηλά μπορεί να είναι παγίδα, αλλά θεωρώ ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι καλές αποτιμήσεις. Μάλιστα. Χρήστο, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Καλό 15 Αύγουστο. Αύριο έχεις αργία όπως και εμείς, οπότε Παρασκευή ξανά. Να είσαι καλά. Επίσης. Και θα τα πούμε σίγουρα το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά. Επίσης.